θυσίας των τριών ηρώων των ημείων πέταξε με ελικόπτερο ο Πάνος Καμένος. 2:24 μετά την προκλητική επίδειξη γοήτρου του Τούρκου αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Πάνω από τα ήμια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έριξε ένα στεφάνι με τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου να συγκινεί, αποδίδοντας τιμή στους νεκρούς συναδέλφους του. Στεφάνο, στον τόπο θυσίας των ημείων, συναδέλφους μας. Ανάγκο Καραφανάση 28 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό Πολεμικής Αεροπορίας. Οι Τούρκοι απάντησαν με μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Σήκωσαν όπως βλέπετε αεροσκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, το οποίο σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας έκανε 6 εξόδους πάνω από τα ήμια. Στις εικόνες των τουρκικών καναλιών αποτυπώνεται η πτήση πάνω από τις βραχονισίδες, συνοδεία από θαλάσσης τουρκικού ταχυπλώου. Ελληνικό ταχύπλοιο, μετά την χαμηλή πτήση, φέρεται από τους Τούρκους να μπει και στα χωρικά τους ύδατα. Αυτή είναι η σκηνή, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που το απομακρύνουν δύο καταδιοκτικά σκάφη. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκαν 139 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων οι 10 ήταν υπερπτήσεις πάνω από την Καλόλιμνο και τα Ήμια. Η ένταση συντηρήθηκε και σε επίπεδο ρητορικής, με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας να προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί τετελεσμένα. Η Τουρκία δεν θέλει να κλιμακώσει την ένταση, αλλά επίσης δεν θα υποκύψει σε οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός. Δυστυχώς γίνεται μια προσπάθεια από την Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τα Ήμια και κάποιες άλλες βραχονισίδες, αλλά η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ στην Ελλάδα να ανοίξει νέους χώρους εδώ.